από μπροστά από το Θόδωρο Κολοκοτρώνη και όχι μόνο αυτό, μέσα στη βάση του αγάλματος υπάρχουν τα οστά του Κολοκοτρώνη. Οπότε τι μεγαλύτερη τιμή για την πόλη μου να είσαστε εδώ και να ξεκινάτε αυτά τα 142 χιλιόμετρα. Που από ό,τι είπε ο Παύλος φαίνεται σαν να κάνετε απλή διαδρομή, γιατί λέει μέχρι τότε σας φτάνουν τόσες ώρες, μέχρι εκεί σας φτάνουν άλλες τόσες, οπότε μάλλον για βόλτα το βλέπετε εσείς. Εγώ για άλλη μια φορά να σας καλωσορίσω, να σας ευχηθώ να είσαστε υγιείς, να σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ καλή και ευχάριστη διαδρομή και αν το ευχαριστηθείτε αυτό του χρόνου να είσαστε διπλάσιοι από φέτος και να είσαστε πάντα υγιείς. Παύλο, σε ευχαριστώ για άλλη μια χρονιά που έφτασε στην πόλη μου και για άλλη μια φορά τιμή και δική μου και δική σας να ξεκινάμε μπροστά από τα οστά του Θόδωρου του Κολοκοτρώνη. Καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Είστε όλοι εδώ, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να είσαι μέσα σε τόσους γνωστούς, τόσους φίλους. Με τους περισσότερους έχουμε βρεθεί παντού. Εγώ βέβαια support, εκείνοι τρέχουν. Μία είναι η ευχή να τερματίσουν όλοι υγιείς, να τερματίσουν όλοι καλά και να σας περιμένουμε αύριο στο τερματισμό. Θα τα λέμε βέβαια και στους σταθμούς. Καλό αγώνα να έχετε. Σε αυτόν τον αγώνα που βγήκε από τα σπλάγνα του Απόλλωνα Δυτικής Αττικής, που είναι πάντα δίπλα σας. Και σας εύχομαι καλό αγώνα και καλό τερματισμό σε όλους. Τι να πω, τρέχω για καλό σκοπό και τρέχω για το γιο μου. Το μήνυμα σας δηλαδή είναι για τους ιδιαίτερους ανθρώπους, δηλαδή να υποστηρίζουμε τους ιδιαίτερους ανθρώπους. Τι θα θέλατε να πείτε στο γιο σου όταν θα δει αυτό το βίντεο όταν το τερματίσετε? Μακάρι, είμαι πρόδοτη. Να είναι δυνατόσα και εσάς. Είναι. Γι' αυτό και τρέχω, επειδή είναι δυνατός. Τώρα τα τελευταία 5-6 χρόνια κάνουμε. Εάν είναι εδώ οι μηχανές της τροχιάς της Τρίπολης για να σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τον αγώνα. Κάπου τις είχα δει, αλλά τώρα... Είναι και νύχτα. Ναι, αυτό το σκέφτομαι. Η τροχιά της αστυνομίας Τρυπόλεως. Έχω ξανακάνει νύχτα στη γύρα της Μάνης. Να δούμε. Για τέταρτη χρονιά δρόμος των αθανάτων, 142 χιλιόμετρα. Μεγάλη τιμή για την πόλη, μεγάλη τιμή για μένα να ξεκινάνε 80 τόσοι αθλητές μπροστά από τα άγαλμα του Κολοκοτρώνη, μπροστά από τα οστά του Κολοκοτρώνη και να τιμούνε με αυτόν τον τρόπο όλους τους αθάνατους από εκεί που θα περάσουν, από το Μιστρά, από τη Σπάρτη και από την Καλαμάτα. Είναι η πιο ωραία εικόνα να βλέπεις όλους αυτούς τους αθλητές μαζεμένους μπροστά στο άγαλμα και να ξεκινάνε αυτή τη διαδρομή. Εγώ όσο μπορώ θα στηρίζω αυτή την εκδήλωση, που δεν είναι εκδήλωση, είναι ένας δρόμος που σημαίνει ιστορία, που ιστορία σημαίνει τον πολιτισμό μας από τότε μέχρι και όπου μπορούμε να φτάσουμε. Αν ξεχνάμε την ιστορία, ξεχνάμε τον πολιτισμό μας. 10, είσαστε φοβεροί. 9, είστε τρομεροί. 8, δεν θα καταλήψει κανείς. 7, θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. 6, το βουνό είναι απίστευτο. 5, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. 4, το φεγγάρι είναι ολόγιωμο. 3, ο καιρός είναι φοβερός. 2, να θυμάστε και το Δημήτρη τον Κρυστάλλι είναι εδώ μαζί μας και σήμερα θα γιόρταζε. 1, να ξέρετε ότι σας αγαπώ πολύ. Πάμε! Ξεκινάει ο τέταρτος δρόμος αθανάτων.
Να είστε όλοι καλά, γνώτα προβείς. Να ξέρετε ότι σας ζηλεύω. Πάμε, πάμε, χειροκρότημα. 142 χιλιόμετρα είναι αυτά. Μπράβο σας. Πάμε σιγά σιγά, πάμε σιγά σιγά.